Μίλτο των είναι πραγματικότητα. Χρυσός Ολυμπιονίκης με ένα τεράστιο άλμα στο τέλος. Εντάξει, τεράστιο, okay. Τεράστιο, δεν λες και τεράστιο. Ένα καλό άλμα ήταν. Ήταν και η διαπίθωση με τον, δεύτερο. Κάπως τυχερός ήμουνα, εντάξει, αλλά ο αγώνας δεν πήγε όπως ήθελα. Καθόλου δηλαδή, τα πρώτα 5 άλματα ήταν κάχιστα. Και απλά στο τέλος εγώ ήθελα να μπω μέσα στα μετάλλια γιατί μου είχαν πετάξει έξω. Και απλά έδωσα ότι έκανα ό,τι μπορούσα στο τελευταίο άλμα. Τα έδωσα όλα νομίζω. Και για σήμερα που ήταν και πρωί και έτσι δεν έγινε τόσο καλά, νομίζω ήταν υπεραρκετό. Θαύμα ξέρω εγώ αυτό που γίνει. Εσύ είσαι ψύχραιμος άνθρωπος, πάντα είσαι κρατημένος. Στην Ελλάδα όμως όλοι οι πανηγυρίζουν, έχουν ξενυχτήσει. Δεν ξέρω αν το έχεις καταφέρει να το μάθεις αυτό. Ναι, κάτι έχω δει, κάτι έχω παρατηρήσει. Και τους ευχαριστώ όλους και το είπα και σε όποιον μίλησα έξω. Είπα ευχαριστώ τους Έλληνες που κάθισαν ξύπνοι να δουν. Εσύ πριν από τον αγώνα πίστευες ότι πάει στο χρυσό, μας έλεγες για μετάλλιο. Όχι, δεν. Ποτέ. Πίστευα και ακόμα και τώρα. Δηλαδή λέω ότι δεν το αξίζω. Γιατί ο Ετσεβάρια, το ξέρω χρόνια, είναι πολύ καλός άλτης. Δηλαδή δεν μπορώ να το κερδίσω συνήθως. Έχω χάσει τόσες πολλές φορές από αυτό. Εντάξει, συνήθως με κερδίζει πάντα. Και του βγαίνει πολύ χαλαρά δηλαδή να κάνει μεγάλα άλματα. Και σήμερα απλά μάλλον κάτι είχε, γι' αυτό δεν έκανε κι άλλο άλμα και σταμάτησε και ναι. Και αυτό το μετάλλιο το φέρω στους δικούς ανθρώπους. Ναι. Στους δικούς μου. Το συγκλονιστικό. Ναι. Να μην το έχει πιστέψει. Έτσι, χαμηλή τόνη. Το συγκλονιστικό τόνη. Αυτό είναι, ότι έχει χαμηλούς τόνους. Πολύ χαμηλούς τόνους, είναι ταπεινός. Στις 7 η ώρα το απόγευμα είναι η απονομή, οπότε θα. Εκεί και η εθνικός ύμνος. Και... Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον άλλο χρυσό. Στέφανος Ντούσκος. Συγχαρητήρια στην Κοπηλασία. Επίσης χρυσό μετάλλιο. Συγκλονιστική κούρσα πραγματικά. Όσοι την παρακολουθήσατε θα τον είδατε στα 500 πρώτα μέτρα. Αυτή είναι η μητέρα του, τέταρτος, ε. Ναι. Τέταρτος. Η μητέρα του την οποία άκουσα στις δηλώσεις. Μπράβο την κυρία για το παλικάρι που μεγάλωσε. Mm-hmm. Μπράβο στην οικογένεια. Γιατί τα παιδιά δεν... περνάνε πάρα πολλές δυσκολίες. Μην κοιτάς που τα είπε μόνο ο Ιακωβίδης. Έτσι. Τα παιδιά περνάνε πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές στερήσεις. Για μία φορά στα 4 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, αλλά μας κάνουν περήφανος. Η πολιτεία πρέπει να κάνει το χρέος της σε όλα αυτά τα παιδιά. Να στηρίζει αυτά τα παιδιά, και να τους βρίσκει χορηγούς. Και η ιδιωτική οικονομία. Και η ιδιωτική οικονομία, αυτό θα έλεγα. Γιατί η μητέρα του Στέφανου βγήκε και έκανε δηλώσεις και λέει πήγαινε για χορηγούς το παιδί εδώ στα Γιάννα. Τα Γιάννα έχουν καλές επιχειρήσεις. Έτσι. Αλλά λέει δεν. Κάποιοι άλλοι λέγανε τι άθλημα είναι αυτό, τι κάνεις, δεν το... Λοιπόν, μπράβο στο παλικάρι. Πάμε να ακούσουμε την υποδοχή του. Στεφάνε, πριν φύγεις για το Τόκιο, πες μου αν περίμενες να ζεις αυτές τις στιγμές. Ήμουν πολύ έτοιμος προπονητικά, αλλά πίστευα σε ένα τελικό. Δεν πίστευα ότι θα φτάσω στο μετάλλιο, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έφτασα όχι απλά στο μετάλλιο, στο χρυσό μετάλλιο και έκανα όλη την Ελλάδα περήφανη. Είχες πει ότι θες να φτάσεις στον τελικό, κάτι που δεν έχει κάνει κανένας άλλος Έλληνας. Είσαι μόνο... Όχι μόνο το έκανες αυτό, το ξεπέρασες, πήρες και το χρυσό και τώρα μια ολόκληρη πόλη σε περιμένει για να σε αποθεώσει. Πες μου τα συναισθήματά σου. Περιμένω πώς και πώς να επιστρέψω κοντά τους, να τους δείξω το χρυσό μετάλλιο, να τους κάνω χαρούμενους και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι που είμαι ο πρώτος που έφερε το χρυσό μετάλλιο στην Κοπηλασία. Και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πάρα πολλά παιδιά και είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά να ξέρετε ότι αυτό το μετάλλιο δεν ήρθε μόνο από την πλευρά μου. Συνέβαλαν πάρα πολλοί παράγοντες και βοήθησαν πάρα πολύ για να έρθει αυτή η επιτυχία. Πες μου ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες όταν κατέβηκες, όταν τελείωσε η κούρσα. Όταν τελείωσε η κούρσα, ήμουν έτοιμος σχεδόν να λιποθυμήσω, αλλά σκέφτηκα ότι πήρα ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο,
Δηλαδή που είναι το καλύτερο πράγμα για έναν αθλητή να κατακτήσει ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Είναι όλοι οι κόποι του που δικαιώθηκαν και όλη η προσπάθεια που έχει καταβάλει είναι όλοι πάνω σε αυτό το μετάλλιο.